Λοιπόν, ανάβασε ο Μαλλιού σήμερα, μια υπέροχη μέρα. Ο καιρός είναι σύμμαχος, φαντάζομαι, και για εσάς. Τι να περιμένουμε και πώς σημαντικό να γίνεται τέτοιου είδους αγώνες για το μηχανοκίνητο αθλησμό? Καταρχήν, αφού του έλειπε, να μην είναι σύμμαχος. Στην Κρήτη, Οκτώβρη μήνα, είναι σαν να είναι καλοκαίρι. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, ο Μαλλιού είναι μια παλιά ειδική, η οποία έχει ξεκινήσει να είναι αγώνας από χώμα. Πολλά χρόνια πριν έχουν περάσει μεγάλη οδηγία από εδώ. Τώρα, όσα χρόνια προχωράνε και φτιάχνουν οι δρόμοι, έχει άσφαλτο. Είναι μια πολύ τεχνική ανάβαση, η οποία έχει τα πάντα. Έχει αργά σημεία, έχει φουρκέτες, έχει πατημένα κομμάτια, έχει τεχνικά κομμάτια, έχει ποικιλία. Δηλαδή, είναι μια ανάβαση η οποία έχει κάθε είδους δυσκολία ή δοκιμασία. Η Κρήτη είναι αγαπημένο μέρος, ήταν το αγαπημένο μέρος του πατέρα μου μαζί με το Αιγαίο και υπάρχουν μνήμες για την Κρήτη και πάντα τα Χανιά είναι μια διαδικασία η οποία σε βάζει να σκέφτεσαι, να αγαπάς τη φύση, να αγαπάς γενικότερα την Κρήτη. Ποιος είναι ο στόχος σήμερα του Μάριου Λιόπουλου στον αγώνα? Ο στόχος νομίζω είναι το χρονόμετρο, αν και νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολύ πίεση γιατί οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Θα προσπαθήσω να κάνω όσο πιο αξιοπρεπή και καλό αγώνα γίνεται. Σύμμαχος, εκτός από τον καιρό είναι και το πρόγραμμα της Super League, γιατί η ΑΕΚ δεν παίζει, οπότε δεν έχετε και άγχος, φαντάζομαι, σήμερα. Αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί θα ήμουν αναγκασμένος, εάν υπήρχε αγώνας, να φύγω από εδώ νωρίς και να βρεθώ στην αγαπημένη μου ομάδα. Έχετε καταφέρει και έχετε περάσει ένα σημαντικό μήνυμα. Μπορεί να γίνονται viral όλα αυτά, το βάλτε ζώνες και όλα αυτά, όμως είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Και ασφάλεια νομίζω είναι και κάτι το οποίο πρέπει να περάσουμε, και οι συγκεκριμένοι αγώνες είναι και ένα καλό μάθημα για όλους. Το ότι οι δρόμοι δεν είναι επικίνδυνοι, οι οδηγοί είναι επικίνδυνοι και αυτοί που δεν έχουν παιδεία. Αυτό είναι μια αλήθεια. Και καλό είναι τα παιδιά τα οποία πιάνουν τιμόνι στα 18, επειδή το μυαλό δεν είναι ακόμα στη θέση του. Καλό είναι να εμπλέκονται με κάθε είδους, κάθε μορφή αγώνα, λίγο κάρτ. Βέβαια, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποδομές. Αυτό είναι μια αλήθεια. Η χώρα αυτή έχει μείνει πίσω πολύ. Αλλά πάντα, άμα θες να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου, υπάρχουν τρόποι που μπορείς να τα βάλεις σε μια διαδικασία να καταλαβαίνουν τι σημαίνει επικινδυνότητα, τι σημαίνει ασφάλεια, τι σημαίνει ρίσκο, όλα αυτά. Τώρα, όσο για το ζώνη έχει πολλαπλά μηνύματα. Εκτός από το βασικό βάλτε ζώνη, που δυστυχώς οι Έλληνες δεν φοράμε ζώνη, η ζώνη έχει πολλαπλά μηνύματα. Έχει μηνύματα σεισμών, έχει μηνύματα νέων διαδικασιών, έχει μηνύματα επαναστατικά, έχει μηνύματα ανατρεπτικά. Και νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι δεν το είχα σκεφτεί, για πολλοί προέκυψε συνέντευξη αυτό το μότο, νομίζω ότι έχει ενθουσιάσει τον κόσμο και τον έχει βάλει σε διαδικασία να σκέφτεται. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θα κάνω για να σας αφήσω να συγκεντρωθείτε και για τον αγώνα. Πόσο σημαντικό να γίνονται τέτοιου είδους αγώνες στην Ελλάδα, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι προσελκύουν και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο από αυτούς που αγωνίζονται, αλλά και από τον κόσμο γενικότερα? Κοιτάξτε, πάντα οι αγώνες, ειδικά για εμάς τους άντρες, είναι όχι τίποτα μόνο τις γυναίκες. Εγώ βασικά έχω πει ότι οι αγώνες αυτοκινήτου ταιριάζουν πιο πολύ στις γυναίκες. Με την έννοια του ότι θέλει καλλιτεχνικό οδήγημα. Θέλει οδήγημα μετρημένο, ζυγισμένο, επιθετικό ταυτόχρονα, αντιφατικές έννοιες. Αλλά στη ζωή με τις αντιφάσεις προοδεύεις. Λοιπόν, οι αναβάσεις, που είναι το αγαπημένο μου, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, γιατί πρέπει μέσα σε 3, 4 ή 5 χιλιόμετρα, εδώ νομίζω είναι 4,5 χιλιόμετρα, να μπορέσεις να κερδίσεις, κάνοντας αν είναι δυνατόν 0 λάθη. Πρέπει να κάνεις την απόλυτη οδήγηση. Και άλλες μορφές αγώνα έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά είναι αυτό που είπαμε, οι υποδομές είναι βασικό πρόβλημα. Γι' αυτό και λόγω μη υποδομών το Ακρόπολης έγινε
φημισμένο αγώνας, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν υποδομές, ήταν ο πιο σκληρός αγώνας παγκοσμίως τότε τα παλιά χρόνια, και ακριβώς αυτή η αντίφαση έκανε έναν αγώνα σε μέρη χωρίς υποδομές τόσο, με τόσο φήμη παγκόσμια.